Δείτε πόσο σωστός είστε. Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν η ώρα που όλοι ήταν στα μπαλκόνια. Και ξέρετε, όταν κάθεσαι στο μπαλκόνι, δεν κοιτάς τον δρόμο, τον ουρανό κοιτάς. Ξαφνικά στον ουρανό είδανε τι. Εμφανίστηκε μια φωτιά. Δείτε τώρα οι κάτοικοι της περιοχής. Τα λέτε το. Λοιπόν, να μιλήσουν οι κάτοικοι. Πάμε, παιδιά. Στα σπίτια μέσα. Έπεσε. Κουμπάρε, θα πες. Δεν προλαβαίνεις, κουμπάρε. Έπεσε. Ποιος σκότωσε, ρε παιδιά. Όχ, παιδιά. Και φωτιά. Όχ, Παναγία μου. Πάμε να δούμε. Πω. Βάλε, πού πάει. Είναι η στιγμή που βλέπουν αυτή την πρώτη φλόγα, άρα φλεγόμενο κατέπεσε. Εάν κρίνεται από τις αποστάσεις, δεν είναι μια μικρή φλόγα. Ίσως είναι μια ολόκληρη πτέρυγα. Σωστό. Η πτέρυγα που καίγεται. Σωστό. Ίσως είναι ολόκληρο το αεροπλάνο που καίγεται και αυτό ακριβώς που βλέπουμε σαν έκρηξη εμένα μου θυμίζει έντονα την απότομη ανάλωση μιας πολύ μεγάλης ποσότητας καυσίμου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Χωρίς να σημαίνει και πάλι ότι δεν υπήρχε φορτίο το οποίο εξεράγει, έτσι. Είμαστε χωρίς στοιχεία αυτή τη στιγμή για να αποφανθούμε εξ αποστάσεως. Πιθανολογούμε οπτικώς. Το είπατε ακριβώς. Μέχρι εκεί. Μένω εδώ. Μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας. Ακούστε, όσο ξέρετε εσείς από ασφαλιστικό, αλλά τόσο ξέρω εγώ από αεροπλάνα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Δεν θέλω να. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Ακριβώς, αλλά ρωτάω, κύριε Καλωσυφίδη, γιατί είστε ο πλέον ειδικός.